Μέσα στη θλίψη και τον πόνο που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα, μια σπίθα χαράς και αισιοδοξίας χάρισε στην Ελλάδα και τους Έλληνες ο χρυσός Μίλτος Τεντόγλου, που συνεχίζει να καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κατέκτησε για τρίτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και γίνεται ο μοναδικός Ευρωπαίος άλτης του μήκους που κερδίζει τρεις συνεχόμενους τίτλους σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ρίγη συγκίνηση για χάρη του Μίλτου Τεντόγλου. Η ελληνική αποστολή ψέλνει τον εθνικό μας ύμνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Μια συγκλονιστική στιγμή για τον βασιλιά του μήκους, μια υπέροχη σκηνή για τον ελληνισμό. Μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη χαρά. Θα ευχαριστήσω τους Έλληνες που ήταν εδώ στο στάδιο σήμερα και κάνανε φανταστική κερκίδα και το εκτιμώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κάνανε μόνοι τους. Ακούτε και τη μουσική, ακούτε το σερτάκι που συνοδεύει το άλμα του Μίλτος Τεντόγλου, το όνειρο. Μπορεί να λατρεύει να μισεί τους πρωινούς αγώνες, όμως με το καλημέρα απογειώνεται στα 8 μέτρα και 30 εκατοστά. Ένα άλμα από χρυσάφι, μια χαμηλή πτήση όμως για τον ανικανοποιητό πρωταθλητή Ευρώπης. Και δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν ήμουν τόσο καλός σήμερα όσο θα έπρεπε, γιατί μάλλον ήταν το πρωινό ξύπνημα, ο πρωινός αγώνας. Το πρωινό ξύπνημα πραγματικά δύσκολο για μένα. Δεν πειράζει. Όλο. Αν γινόταν το βράδυ, δηλαδή, πόσο θα έγραφε. 8.50 το υπόσχομαι, θα έκανε 8.50. Υπόκληση στο ασύγκριτο μεγαλείο του Μίλτου που γράφει ιστορία και γίνεται ο πρώτος άλτης του μήκους που κατακτά την κορυφή σε τρία διαδοχικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ανίκητος άτρωτος, μα πάνω απ' όλα ταπεινός. Δεν είμαι ανίκητος. Χάνω και εγώ κάποιες φορές. Τώρα είναι στα ευρωπαϊκά, ναι, οκ. Okay. Σήμερα θα μπορούσα να χάσω. Γιατί δεν ήμουν ο καλός μου εαυτός. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής της Ευρώπης. Στην ιστορική παράστασή του, ο λογισμός του τρέχει στην Ελλάδα που πενθεί τα παιδιά της. Και πάλι όμως ξεχωρίζει, αποφεύγοντας να μπει στο χώρο των μεγαλοστομιών. Είτε τραγικό αυτό που έγινε. Πραγματικά δεν την ξέρω, ντρέπομαι να πω κάτι αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, όχι πόσο μάλλον εμείς, κανένας, που να απαλύνει τη λύπη αυτών των ανθρώπων. Ό,τι και να κάνουμε δεν έχει σημασία για αυτούς και καλύτερο είναι να μην πεις τίποτα. Τη σκυτάλη από το Μίλτο ονειρεύεται να πάρει το απόγευμα ο Μανόλο και να χαρίσει στην Ελλάδα το 37ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου.